τεράστια δημοσιότητα έδωσε τότε η Στάτλα στα αποτελέσματα της παγκόσμιας ψηφοφορίας για τις 100 καλύτερες κουζίνες και τα 100 καλύτερα φαγητά στον κόσμο για το 2023. Η Ελλάδα λοιπόν κατέλαβε τη δεύτερη θέση, ενώ στην πρώτη ισοβάθμισαν η Ιταλία και η Ιαπωνία. Και αυτό είναι πολύ τιμητικό και ένα ιδιαίτερα βαρύ φορτίο για όλους εμάς που υπηρετούμε την εστίαση. Θα πρέπει να πω ότι το εύκρατο μεσογειακό κλίμα το οποίο έχει η χώρα μας, η εποχικότητα που έχουμε στα προϊόντα μας, δίνουν αυτή τη δυνατότητα να μπορούμε να δουλεύουμε με φρέσκα προϊόντα, με προϊόντα που παράγει ο τόπος μας και να δημιουργούμε γευστικά πιάτα. Τα δικά μας τα παιδιά τα οποία έμαθαν να μαγειρεύουν από τη μαμά τους και όχι να μπαίνουν σε βιομηχανικές εταιρείες φαγητού, έμαθαν γεύση. Αυτά τα παιδιά πήγαν έξω. Βγήκαν έξω και άρχισαν να μαγειρεύουν έξω. Και η κόρη μου και ο γιψός μου και το καθένα παιδί που βγήκε. Να ξέρετε ότι έχουμε αυτή τη στιγμή τους περισσότερους μισελενάτους σεφ Έλληνες. Και αυτό έγινε γιατί μάθανε και μαγειρεύανε τη μαμά τους, γευτήκανε και μπορούσαν και τα αποδώσανε. Γι' αυτό η κουζίνα θα πάει ακόμα πιο ψηλά. Το βήμα το παραπάνω είμαστε έτοιμοι να το κάνουμε. Νομίζω ότι τα επόμενα χρόνια η Μεσσηνία θα είναι στους πρωταγωνιστές, όπως είναι όλα αυτά τα χρόνια και η Κρήτη και οι άλλες περιοχές της Ελλάδος. Άλλωστε, οι πρώτες ύλες και οι συνταγές της μαμάς είναι εκείνες που έχουν οδηγήσει την ελληνική κουζίνα σε αυτήν την πολύ μεγάλη επιτυχία. Πρώτες ύλες, συνταγές μαμάς και πολύ αγάπη. Καψούρα. Σίγουρα είναι η παράδοση. Έχουμε μια κουζίνα που βασίζεται στην παράδοση, δηλαδή στο ελαιόλαδο, στο απλό μαγείρεμα, απλές γεύσεις, καθαρές γεύσεις, οι οποίες ο κόσμος τις προτιμά. Τα κρέατα τα δικά μας, τα οποία μαγειρεύονται, πώς το λέει, στη θράκα, είναι δηλαδή ψησίματα απλά. Οι πίτες μας, οι παραδοσιακές πίτες που χρησιμοποιούμε φρέσκα χόρτα, φρέσκα μυρωδικά από τον Ταΐγετο. Το μέλι μας που είναι μέλι φυσικό, παραδοσιακό, είναι προϊόντα τα οποία βασίζονται, όπως είπαμε, στα χαρακτηριστικά του κάθε τόπου. Και αυτά τα έχει, όπως και να το κάνουμε, η Μεσόγειος. Άμα θα δείτε στις 5 πρώτες χώρες, νομίζω και οι 4 από τις 5 είναι χώρες μεσογειακές. Είναι η Ιταλία, η Ελλάδα, η Ισπανία, η Γαλλία και νομίζω στις 5 είναι και η Ρουμανία. Εμένα δεν μου αρέσει η λέξη μεσογειακή, μου αρέσει καλύτερα η λέξη μεσσηνιακή, γιατί η δικιά μου γη βγάζει αυτό το προϊόν και όχι το Μαρόκο κτλ. Γιατί θα συγκρίνουμε κάποια στιγμή το λάδι της Καλαμάτας με το λάδι του Μαρόκου. Ναι, είναι μια διατροφή η οποία παγκοσμίως είναι η ανώτερη όλων και η αγάπη που έχουμε μάθει από τους γονείς μας και έχουν μεταφέρει πάνω στο φαγητό, αυτό γίνεται και στον κόσμο. Η Μεσσηνία σε αυτή την επιτυχία έχει καθοριστική σημασία σε ρόλο που αναμένεται να πάρει μεγαλύτερες διαστάσεις στη συνέχεια. Σε αυτήν την κατεύθυνση ξεχωριστές οι πρωτοβουλίες των επαγγελματιών. Ιδιαίτερο το βραβείο που έλαβε η ταβέρνα του Κώστα για την προβολή και προώθηση της γαστρονομίας του ελαιολάδου. Αυτό ήταν ευτυχές γεγονός για μας, γιατί η Καλαμάτα δεν μπορούσε να λείπει από μια τέτοια βράβευση. Και δεν είναι μόνο Κώστας, είναι όλη η Καλαμάτα. Αυτή τη στιγμή είναι ακριβώς σπορ. Αλλά μας δεν μας πειράζει γιατί το έχουμε συνηθίσει.